Και τώρα πηγαίνει στους κριτές. Καλή επιτυχία, Παντελίνα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Θα ξεκινήσουμε τη Σοφία μας. Γεια σου, Παντελίνα. Hi. Είσαι πάρα πολύ ωραία όταν χορεύεις. Thank you. Love that. Και το confidence girl, work. Και εγώ εσύ να και το μαλλί μου κιόλας. Ναι. Okay. Αυτό το look είναι σύγχρονο. Ναι. Είναι σήμερα. Αλλά πάρα πολλούς το κάνουν. Πάρα πολλοί το κάνουν. Ναι. So, αν ήθελες να το ανεβάσεις, έπρεπες να κάνεις το αντίθετο με τα ίδια ρούχα. Okay, να σου εξηγήσω τι εγώ προσπαθώ να πω. Okay. Τα κούνια θέλεις να πεις. Όχι, όχι. Α, okay. Αυτά τα παπούτσια, ναι, δίχως το platform. Αυτά τα παντελόνια πιο τεράστια. Αυτή την μπλούζα, τη φανέλα, πιο στενή. Αυτό και το... πιο διάφανη. Ναι. Okay. Ναι, αυτά τα κολιέ, αλλά ή πιο μεγάλα ή περισσότερα. Okay, layers. Ναι, αυτοί οι κρίκους. Κρίκοι. Κρίκοι, αλλά πιο μεγάλα. Ναι. Αυτή τη ζακέτα πιο τεράστιο και αυτή τη τσέντα το πιο μικρό σχέδιο. Για να δώσεις πιο ιδιαίτερο και λίγο περίεργο vibe σε αυτό το πιο maximum, μας. Ναι. Okay. Ναι. Ξέρεις τι άλλο μπορείς να κάνεις. Μπορείς να βάλεις έναν ωραίο χρυσό ψεύτικο σκολαρίκι πάνω στο belly button σου. Αυτό θα ήταν και cool. Chain? Όχι, just ψεύτικο piercing. Χρυσό. Yeah, belly button. Αυτό θα ήταν cool. Okay. Να σου δώσω αυτό, because τα ρούχα είναι ωραία. I just think the sizes είναι λάθη. Ναι. Okay. Το vibe είναι εδώ, αλλά να χτίσουμε πάνω του. Yes. Ώσπου, να σε ξέρω και να ξέρω τι σου αρέσει. Maybe μπορώ να σου δώσω περισσότερη βοήθεια, ώσπου να προχωρήσουμε. Okay. Thank you. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάμε στον Δημήτρη. Ναι, τα είπε τέλεια, Σοφία. Ναι. Τα είπε πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα προσθέσω μόνο δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το σημαντικότερο όλων, είναι αυτή η αμήχανη στιγμή που όλα τα κορίτσια έχουν six pack εδώ. Ναι. Τι ωραία. Τι ωραίο. Αυτού. Δεν έχω δει κάτι πιο ωραίο. Μιλάς εσύ. Όχι, το λέω συνέχεια. Και δεύτερον, θα μπορούσε που ήθελε σίγουρα πιο φαρδί παντελόνι, θα μπορούσε να είναι σαλοπέτα. Να τη ρίξει μπροστά, θα μπορούσε να φοράσει το κλασικό φανελάκι των Lakers, το κίτρινο από μέσα με τις τρυπούλες, με τα νούμερα και από πάνω το τζάκετ κτλ. Αλλά στα είπε τέλεια, Σοφία. Οκ. Okay. Τα κρατάω. Δεν μας χόρεψες πολύ όμως. Ναι, χόρεψε μας. Δεν μας το δώσες. Το κρατάει. Θα μας το δώσεις, να ξέρεις. Γιατί λίγα πράγματα που είδαμε. Τι να σου πω, προσμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα, γιατί ήταν πολύ ωραίο αυτό που έκανες. Θα έρθει. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο Στέλιο. Παντελίνα, βγάλε τα γυαλάκια σου, να σε βλέπουμε, να σε μάθουμε, να σε συνηθίσουμε. Ναι. Κοίταξε, ο χρόνος του My Style Rocks περνάει γρήγορα. Ναι, οπότε μην τα φυλάεις, ναι, τα look, τους χορούς κτλ. Κτλ. Ναι. Μου άρεσε, μου έκανε φοβερή εντύπωση που είπες πριν στην Απολεόν ότι έφερε ένα casual διεκπεραιωτικό look. Γιατί? Εσύ τις είπες. Ναι, ήταν άσχημο εννοείται. Όχι, αυτό φοράς εσύ. Α, ο... Όχι. Αλλά, jean, sneakers, jacket. Ναι. Δεν μου ταιριάζαν κάποια κομμάτια πάνω στο look της. Και το είπα. Δηλαδή, ήβρα κάποια λάθη που δεν μου ταιριάξαν εμένα. Από ό,τι μου είπαν, εμένα δεν βλέπουν κάτι λάθος, απλά είναι οκ. Είναι ένα casual διεκπαιρεωτικό look. Ναι. Είναι απλά οκ. Okay. Δεν έχει κάτι έντονο λάθος. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό πήρα δύο όμως. Ενώ εντάξει. Okay. Ναι, αλλά όχι, μου άρεσε που το είδες σε μια άλλη κοπέλα. Εννοείται. Okay. Και δεν το βλέπεις πάνω σου. Ναι. Παθαίνω κι εγώ αυτό καμιά φορά. Α, οι περισσότερες εδώ, Αμάντα μου. Ναι. Ναι. Εγώ όλες το ξέρετε να βλέπετε πάνω στις άλλες αυτά που κάνετε εσείς. Ναι. Το οποίο είναι τέλειο αυτό. Απλά κρατήστε τα όταν τα βλέπετε και όταν τα σχολιάζετε πάνω στις συμπαίχτριές σας.
για να τα εφαρμόζετε πάνω σας. Ναι. Σου τα είπε όντως πάρα πολύ ωραία η Σοφία, γιατί αυτό είναι ένα πολύ συμβατικό casual look. Ναι. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερα λάθος, ούτε κάτι ιδιαίτερα ωραίο. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει μια οποιαδήποτε κοπέλα, να το σχεδιάσει ακριβώς όπως το κάνεις εσύ. Mm-hmm. Και η διαφορά θα ήταν, επειδή αυτό το στυλ ρούχο είναι διαχρονικό, δηλαδή θα είναι, ήταν στη μόδα και πριν 10 και πριν 20 χρόνια και θα είναι και μετά από 10 και μετά από 20 mm-hmm. και μετά από 50. Mm-hmm. Είναι ναι. στα μεγέθη, το καινούριο είναι στις αναλογίες. Ναι. Πάντα κάθε εποχή ορίζεται με τα κλασικά κομμάτια, τα ορίζουν αναλογίες. Mm-hmm. Οπότε, για να μην τα επαναλάβω, πολύ γρήγορα όλα πιο μεγάλα. Θα το βλέπατε ή πιο με μικρά. Ένα blazer πιο boy, ας πούμε. Όχι. Τα ίδια απλά πιο max. Ναι. Που okay. και να σου πω και κάτι, και τα ίδια. Προτιμώ να δω κάτι πιο καινούριο. Οκ, okay. ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Θέλουμε ναι. προσωπικότητα. Ναι. Και επειδή ακριβώς ο χρόνος περνάει γρήγορα, συντονίσου, ακόμη και για το επόμενο επεισόδιο, όσο μπορείς να κάνεις τα πράγματα πιο bold ναι. και πιο εντυπωσιακά και ναι. πιο προσωπικά. Ναι. Εντάξει. Okay. Όχι εικόνες που θα μπορούσαμε να δούμε σε ένα περιοδικό, σε ένα Instagram account κτλ. Τα βλέπουμε ναι. και μόνοι μας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Σήμερα λοιπόν, casual διεκπαιρεωτικό look. Αλλά καλό. Εντάξει, είναι το καλό το ένα. Είναι ένα το κυπριακό. Καλό, το... Είναι ένα καλό κυπριακό ένα. Το κυπριακό έχει πιο πολύ υπόσταση. Γιατί? Επειδή είναι κυπριακό. Και τι είπα να πει αυτό. Επειδή είναι το καλό το ένα το κυπριακό. Γιατί δεν υπάρχει καλό ένα ελληνικό. Όχι. Δεν εσείς υπάρχει. Δεν μπορείτε να μου βάλετε ένα. Έβαψες. Εσείς δεν μπορείτε να μου βάλετε ένα. Αν μπορώ λέει. Δεις το ελληνικό, το βαρύ, το ένα, το καλό, το στακάτο. Θα τρελαθούμε σήμερα. 8,1 είναι η τελική βαθμολογία. Τέλεια. Ευχαριστώ.